προβάδισμα αναπολιωτάκι Τσιούκα μετά τις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές στις ποταμιές για το Ράλι Κρήτης ΙΤΑ και ΚΕΒΕ. Στη γενική κατάταξη είναι πρώτη με συνολικό χρόνο 11.18.27. Στη δεύτερη θέση της γενικής βρίσκονται οι Αλιγιζάκης Χατζηδάκης με χρόνο 11.27.87 και στην τρίτη Τσολακίδης Πολυζώης με 11.30.82. Στην πρώτη ειδική, Αναπολιωτάκης και Τσιούκας έκαναν χρόνο 5.41.98, Αλιγιζάκης Χατζηδάκης 5.43.47 και Τσολακίδης Πολυζώης 5.48.47. Στην δεύτερη, Αναπολιωτάκης Τσιούκας ήταν πάλι πρώτη με 5.36.29, Τσολακίδης Πολυζώης 5.42.35 στη δεύτερη θέση και Αλιγιζάκης Χατζηδάκης 5.44.40 για την τρίτη θέση. Αύριο βεβαίως το ενδιαφέρον κορυφώνεται αφού υπάρχουν 6 συνολικά ειδικές διαδρομές οι οποίες θα κρίνουν και τους νικητές. Ενώ σήμερα υπήρξε καθυστέρηση στις ποταμιές λόγω εξόδου από το πλήρωμα Τιτάκι Χαλκιαδάκι, ωστόσο ο οδηγός και συνοδηγός είναι απολύτως καλά στην υγεία τους. Ράλι Κρήτης πρώτη μέρα, έφτασε στο τέλος για εμάς. Πήγαμε πάρα πολύ καλά στο στεγνό σκέλος, τις πρώτες δύο ειδικές. Ήταν κάτι το οποίο το επιδιώκαμε. Θέλαμε να κινηθούμε γρήγορα από την αρχή για να πάρουμε την ψυχολογία και μία μικρή διαφορά, ώστε να είμαστε λίγο πιο άνετοι αύριο. Ευελπιστώ αύριο ο καιρός να μας κάνει το χατήρι και να μην βρέξει και να ευχαριστηθεί και οι θεατές, να ευχαριστηθούν και εμείς τον αγώνα. Από πλευράς αυτοκινήτου δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα, πήγαν όλα καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν για άλλη μια χρονιά στο Ράλι Κρήτης, γιατί χωρίς αυτούς θα ήταν δύσκολο να παρευρεθούμε. Ευελπιστώ σε όλα τα πληρώματα να συνεχίσει σωστά ο αγώνας όμορφα και να ανέβουμε όλοι στη ραμπό του τερματισμού. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα η μέρα κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν φανταστική ειδική. Κινηθήκαμε σε ένα ρυθμό να δούμε πού βρισκόμαστε να γράψουμε χρόνους. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και αύριο επί τη συνέχεια της μάχης.